τι σε νοιάζουν εσένα αυτά. Δεν σε νοιάζουν. Είναι, δεν είναι ούτε. Είναι ο κύριος Αργύρης Πανταζάρας. Χαίρετε. Που επιτέλους έρχεται. Μου επιτρέπετε, έτσι. Σας επιτρέπουμε. Είσαι τόσο φαν που έχετε οργανώσει οι δραπέκτες βεβαίως με την περιφέρεια μια τιμητική βραδιά για τον Αργύρη τον Πανταζάρα. Ένα παιδί που μου έλεγαν συνομήλικοί σου, έχει σημασία να τον νιώσει, να διεγείρεις τόσο το συνέστημα του συνομιλίκου σου, ότι έχουν δακρύσει με ερμηνεία σου. Ναι. Και αν θες μπορώ να σου πω μετά και ονόματα. Έτσι δεν στο λέω τώρα για να σου γαϊδέψω αυτιά. Δεν τον φοράς στο σταυρό, αλλά τον έχεις ως ένα παράσημο στα πολλά που θα πάρεις στη διαδρομή σου. Τον προστατεύω, δεν τον φοράω, γιατί τώρα τον φροντίζω για να τον δώσω σε κάποιον άλλον. Τον προστατεύω αυτή τη στιγμή από τις εξόδους μου. Τι θέλω να πω. Πώς νιώθεις για αυτό που γίνεται σήμερα? Νομίζω ευγνώμων. Ναι. Πολύ. Το βλέπω ως μια πολύ μεγάλη ενθάρρυνση, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και αυτή η πρωτοβουλία πιστεύω ότι θα συνεχίσει να δείχνει ένα όμορφο πρόσωπο της πόλης και των ανθρώπων της πόλης πάνω απ' όλα. Δεν την ψώνησες ποτέ. Όσοι σε ζούνε. Δεν έχω χρόνο. Έλα μωρέ τώρα, άμα θες να σου πω, μου κάνεις εμένα δεν τέτοια. Δεν έχω χρόνο. Πραγματικά τα πράγματα τρέχουν τόσο πολύ. Η ανάγκη, η δημιουργία από μόνη της. Να πούμε, συγγνώμη, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν, παρότι είχε μεγάλη δημοσιότητα πριν από κάμποσους μήνες όταν έγινε αυτό. Κάθε χρόνο γίνονται απονομές στον καλύτερο άνδρα ηθοποιό και στην καλύτερη γυναίκα ηθοποιό. Του Σταυρού του Χόρν, συγκεκριμένα στον Αργύρη τον Πανταζάρα, που τον έχει για όλη αυτή τη χρονιά. Πότε τον παραδίδεις? Δεν έχουν βγει ακόμα υποψηφιότητες. Με ανησυχεί λίγο αυτό. Είναι εκεί προς το καλοκαίρι? Είναι αυτό. Τώρα, αυτή την εποχή. Θα έπρεπε να... Άνοιξη, στη μετάβαση από την άνοιξη προς το καλοκαίρι. Περιμένουμε. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, όταν σε μια ηλικία είναι πολύ νέος ακόμη, έχει μια τέτοια διάκριση και πέρα από τη διάκριση. Όλες σου τις ερμηνείες τις συνοδεύουν διθύραμβοι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, θα ήταν πολύ εύκολο να την ψωνίσεις, ρε παιδί μου, να λες ότι εγώ είμαι ο ηθοποιός της Ελλάδος. Ναι. Στο λένε όλοι. Είμαι τυχερός που έχω, νομίζω, καλούς φίλους. Φίλους εννοώ και συναδέλφους και συνεργάτες και δασκάλους και ανθρώπους πραγματικά που έρχονται από τη δική μας πόλη. Οι οποίοι, νομίζω, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση του ήθους και της δουλειάς. Αυτοί με κουράρουν κατά κάποιο τρόπο, αυτοί με κρατάνε ζωντανό στο να συνεχίσω και να μείνει ο διάλογος ανοιχτός. Γιατί αυτή η δουλειά, με το που τελειώσει, πέσει η αυλαία, ανήκει στους θεατές, δεν ανήκει ούτε καν στον καλλιτέχνη. Η μάνα σας, να πούμε ότι αυτή η οικογένεια έβγαλε. Ναι. Δύο ηθοποιούς, βεβαίως η αδελφή σου έχει για κάμποσα χρόνια, επειδή έγινε μάνα, ναι, απομακρύνθηκε, ξαναγύρισε, ναι, κλπ. Η Ήρυδα, η Πανταζάρα, έχει βγάλει δύο ηθοποιούς και ένα φωτογράφο. Είστε και οι τρεις στην τέχνη. Ναι. Η μάνα σου συνεισέφερε στο να μείνετε με τα πόδια στη γη και όχι να κάνετε αυτές τις υπερπτήσεις? Νομίζω η οικογένειά μου έχει παίξει το πιο όμορφο ρόλο στο να μας βοηθήσει να μείνουμε πιστοί σε αυτά που επιθυμούμε. Εδώ είναι, συγγνώμη, φέρτε την λίγο μπροστά, έτσι βάλει το full screen. Είναι η στιγμή που απονέμεται από το Σταμάτη Φασουλή ο Σταυρός. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι ποτέ δυνατό οι λέξεις να περιγράψουν συνέστημα, αλλά ήταν μια σημαντική στιγμή για σένα, ήταν στιγμή συγκίνησης, φόρτισης. Πραγματικά, εντάξει, είναι πάντα. Ποτέ δεν είσαι έτοιμος για τέτοια πράγματα. Η δουλειά μας είναι κάτι άλλο. Εμείς κάνουμε 4 μήνες πρόβα για να κάνουμε μία παράσταση. Οπότε πάντα αυτό θα είναι μια έκπληξη. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερη γιατί έγινε μια εποχή που δεν θα ξεχάσει, νομίζω, κανένας ποτέ. Έχει να κάνει με τους μετανάστες που ερχόντουσαν καθημερινά και πραγματικά δεν μπορούσα να δεχθώ ότι σταματάμε το χρόνο για να βραβεύσουμε έναν καλό ερμηνευτή. Αλλά ήθελα να διακόψουμε αυτόν τον χρόνο και να μείνουμε στην πραγματικότητα, που η πραγματικότητα ήταν κάποια άλλη από αυτή τη σκηνή. Και αυτή τη βραδιά την αφιέρωσα στους ανθρώπους. Και ήταν προς τιμήν σου. Βεβαίως. Θα μπορούσε, ήταν από κάτω όλη η οικογένεια, θα μπορούσε να πεις
μάνα, ναι, αδέλφια είναι για σας. Σε είδαμε λίγο πριν με τη Λιδία Κονιόρδου. Ναι. Έχεις πολιτικό σχόλιο? Με ποιο? Για την πορεία της ως νομίζω, νομίζω είναι υπέροχο. Το έχω αναφέρει και σε συνέντευξη εντελώς χιουμοριστικά, ότι τι θέλει ένας νέος σε αυτή την ηλικία, να πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι εννοώ πάντα με χιούμορ? Ότι πραγματικά ένας άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού πρέπει να παίρνει αποφάσεις για αυτόν. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι κοντά στους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Λάθη θα γίνουν, προφανώς δεν γεννηθήκαμε υπουργοί, αλλά πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το διάλογο με ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που πρεσβεύουν. Ναι. Εδώ, πού είσαι? Εδώ. Α, εδώ είναι η Μητρόπολη. Για πες μας λοιπόν για τη Μητρόπολη. Η Μητρόπολη είναι μια παράσταση, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα που μου έδωσε την ευκαιρία το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών να φτιάξω τη δική μου σύνθεση αρχαίας τραγωδίας. Παίρνω τους αγγελιοφόρους, ανθρώπους εξόριστους από την ίδια την τραγωδία. Φτιάχνουμε μια όμορφη ομάδα και κατεβαίνουμε στη Μικρή Επίδαυρο και αφηγούμαστε ιστορίες πόνου, φυγής και πτώσεων πολιτισμών μέσα από τη δική μας προσευχή, ανασυνθέτοντας τη δική μας κληρονομιά κατά κάποιο τρόπο. Κείμενα που θαυμάζουμε, ανθρώπους που θαυμάζουμε με το δικό μας τρόπο. Πότε είσαι? Αυτό θα γίνει επανάληψη στην Αθήνα πια, γιατί η απόσταση... θέλαμε να μειώσουμε την απόσταση για να το δει περισσότερος κόσμος και στην Αθήνα. Άρα δεν θα πάει τώρα στην Δεν θα πάει δηλαδή. Τώρα, έγινε πέρυσι. Τώρα θα πάει 1η με 11 Ιουνίου στο Σύγχρονο Θέατρο στο Γκάζι. Είναι πολύ κεντρικό σημείο και είναι μια μεγάλη γιορτή για μας και για τους ανθρώπους που στηρίζουν τις δουλειές μας. Ναι, αλλά στο μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου. Στο μεγάλο. Θα πάει ο Αργύρης Πανταζάρας φέτος. Μένα μου αρέσουν πολύ αυτοί οι χώροι. Με συγκινεί και το αρχαιοδράμα και αυτοί οι χώροι που δημιουργούν μια τόσο μεγάλη συνάντηση στους ανθρώπους, φέρνοντας τους ανθρώπους να είναι πιο σημαντικοί από το ίδιο το δρόμενο, από την ίδια την παράσταση. Η συνάντηση δηλαδή. Εκεί θα πάμε με τις Βάκχες. Σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, ένας νέος άνθρωπος που μελετάει πολύ πιστά την τέχνη του και δεν θα αποκαλύψω περισσότερα. Σας να περιμένω πούμε εκεί. Ότι είναι παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου. Είναι συμπαραγωγή. Έτσι. Φεστιβάλ Αθηνών με ναι, το Θεσσαλικό ναι, ναι, Θέατρο. Ναι. Και θα έρθουμε και θα κάνουμε τις πρώτες παραστάσεις. Οι πρώτες θα είναι δύο παραστάσεις στη Λάρισα. Ναι, θα μας φιλοξενήσει και μετά, η Λάρισα, και μετά ναι. Πάτε και έχετε μια μικρή βόλτα. Θα κάνουμε μια μικρή περιοδία, ναι. Όπως πρέπει να κάνουν όλες οι παραστάσεις στην Ελλάδα. Να αποκεντρωθούμε, να απομαγνητιστούμε λίγο από αυτό το πυρήνα της Αθήνας. Ναι, αλλά νομίζω αν βολέψει, εμείς θα έρθουμε να σε δούμε και στην Επίδαυρο. Και βέβαια, και βέβαια. Έτσι. Πάμε να δούμε τι έχετε ετοιμάσει, κύριε Κάβουρα, σήμερα εγώ για το συμπατριώτη μας. Εγώ κράτησα... Εσύ, συγγνώμη, ως παιδί, μπήκες πολύ νέος στον χώρο του θεάτρου, αλλά έτσι σε ερασιτεχνικές παραστάσεις έπαιρνες μέρος? Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε ότι τα πρώτα μου βήματα δεν ήταν μόνο ότι πήγαινα και έβλεπα την αδερφή μου, αλλά ήταν στη σχολή εδώ που έκανε ο Σπύρος Μαβίδης. Ήταν μια υπέροχη συνθήκη και κατάσταση. Γνώρισα ανθρώπους και τους καθηγητές μέσα, οι οποίοι με βοήθησαν να πάω παρακάτω και να αποδεχτώ μάλλον ότι θέλω να πάω παρακάτω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί νομίζω το πιο δύσκολο πράγμα είναι να το αποδεχτείς. Μπράβο. Έχει δίκιο. Και στο ερασιτεχνικό επίπεδο έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Το τόλμημα είναι. Εγώ κρατώ από σαν Αργύρη που είπες πριν για την ευγνωμοσύνη. Στην ουσία, οι δραπέκτες από πέρυσι που έγινε η απονομή και η παράδοση από το 41 του Σταυρού, θέλαμε να τιμήσουμε τον Αργύρη στη γενέτειρά του πόλη. Mm. Οπότε, αν και λίγο καθυστερημένα, έχουμε ετοιμάσει μια τιμητική βραδιά στις 9 και 4 σήμερα στο Αχίλιο. Όλους αυτούς τους μήνες τον πολιορκούσες για να φτάσει η σημερινή εκδήλωση? Εντάξει, θέλει ένα τέτοιο γεγονός, θέλει μια προετοιμασία, είναι αλήθεια. Νομίζω είναι την κατάλληλη στιγμή. Θέλαμε να έχουμε και το καινούριο μας έργο, να το συνδυάσουμε έτσι. Οπότε σήμερα θα έχουμε, είναι μόνο η τιμητική βραδιά, με είσοδο ελεύθερη σε όλους. Έχει μεγάλο fan club ο Αργύρης εδώ, από ό,τι μου λένε εμένα και από τα social media κτλ. Καλά, παντού φαντάζομαι. Ναι, αλλά και έτσι, ειδικά στο Βόλο. Την τέχνη του θεάτρου, νομίζω ότι.
Τον έχει μαρκάρει, τον έχει εντοπίσει. Θα έχουμε αφιερωματικό βίντεο, θα έχουμε μουσικά δρόμενα, εκπλήξεις για τον Αργύρη, μιλούν άνθρωποι και από το παρελθόν. Αμάν. Κύριε Πανταζάρα. Τι έκανε συνεντεύξεις. Και του είχα τους έχουμε και εκεί. Του είχα πει ότι δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά είμαι έτοιμος. Ναι. Εδώ είμαστε να μας καλέσετε και αύριο να δείτε το... Θα ανέβουν on stage και θα μιλήσουν. Ναι. Τι είναι ένας δύο άνθρωποι δικοί του από το παρελθόν. Δεν έχει αλλάξει και πολύ με την έννοια εμφανισιακά, έτσι. Είναι μικρό παιδί. Ναι, βέβαια. Ανάλογα. Κουρεύομαι ανάλογα το ειδικά ρόλο. Ειδικά τώρα, χάνω έτσι, κιλά ανάλογα το που ρόλο. Είναι για το 1984. Του λέω στο διάλειμμα, όταν μπήκε μέσα και χαιρετηθήκαμε, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μόνο μιλήσει τηλεφωνικά. Και του λέω, εσύ χθες βράδυ σε είδα σε ένα τέλος πάντων διαφημιστικό. Αλλά μου εξήγησε ότι είναι παλιά γυρίσματα. Ναι, 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 ναι. Και βγαίνει έτσι. Τώρα. Τώρα η κουαφούρα αυτή είναι για το 1984, που είναι αυτή η τρέχουσα περίοδο. Γίνεσαι λύσεις κινήμων. Δεν ξέρω πώς είναι το σώμα σου, αν είναι μολοπιασμένο. Ναι. Αλλά κάνεις μάχη κανονική. Ναι, νομίζω είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω και σωματικά να ερμηνεύσω. Ναι, και σωματικά και ψυχικά, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά αρχίζει και ξεπερνάει τα όρια της τεχνικής. Στο Εθνικό είστε. Όχι, είναι στο Νέο Θέατρο Βασιλάκο. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Όχι, εννοώ είναι παραγωγή του. Όχι, είναι παραγωγή Λυκόφος. Είναι ένας πολύ πετυχημένος παραγωγός, ο οποίος είναι ανεξάρτητος. Τέλος πάντων, εγώ το είχα διαβάσει στις καλύτερες παραστάσεις της χρονιάς. Ναι. Και μπορεί εκεί να μπερδεύτηκα με άλλο ή ενδεχομένως με την παραγωγή που έχεις κάνει για το Εθνικό, τη Μητρόπολη. Ναι, 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 ναι. Υπάρχει, εντάξει, αυτό είναι ένας διάλογος. Εμείς είμαστε ηθοποιοί. Κάθε εξάμηνο, κάθε τετράμηνο αλλάζουμε θεσμούς. Καλά. Αλλάζουμε θεσμούς. Υπό κάποιες συνθήκες εννοώ λειτουργούμε πάντα. Ναι. Μετά μπορεί να κάνω εγώ παραγωγή. Μετά θα κάνω τη δικιά σου. Γιατί, να σου πω, γιατί βασανίζεις το μυαλό σου με την πρόπτικη να κάνεις παραγωγή, δεν κάνω, είδες, κι όμως. Τι έχουν κι όμως πάθει όσοι είναι κάναν παραγωγές. Όχι, είναι, εγώ το βλέπω ως ένας λόγος να παίρνεις την ευθύνη. Είναι θα κάνεις τη γιορτή σου. Ναι, σύμφωνοι, αλλά με ένα ρίσκο. Εκτός αν μοιράζεται εξίσου το ρίσκο σε όλους τους συμμετέχοντες. Αλλήμωνο να μην παίρνουμε ρίσκα αυτή τη στιγμή που έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Έτσι ήταν και η παραγωγή σου ΑΟΜΕΓΑ, που νομίζω αυτό δήλωνε, ότι από την αρχή μέχρι τέλους ο Αργύρης είχε τον έλεγχο και την ευθύνη αυτό, όλων. Αυτό, ας πούμε, και να έρθουμε και στην παράσταση του Βόλου, ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και να σε βοηθάνε άνθρωποι και να σε πιστεύουν και να σε βοηθάνε να συνεχίζεις. Εγώ την ομάδα μου την έχω πει από πέρυσι και τον έχουμε πρότυπο τον Αργύρη. Δηλαδή... Νομίζω ότι μπορείτε να λέγεστε πηγαίνουν... δραπέκτες, αστερίσκος, Αργύρης Πανταζάρας. Έτσι, ναι, πλέον νομίζω θα μετονομαστούμε ή θα βγάλουμε μια θεατρική, κάπως έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Του στέλνω, λέω, όταν βρίσκεστε Αθήνα, πάτε να δείτε τον Αργύρη, γιατί θα δείτε θέατρο. Με θήτα κεφαλαίο αυτό. Να είστε καλά. Ξέρεις, βέβαια αυτό, επειδή εσύ κατακτάς σε πολλούς ρόλους σου το ιδανικό, το τέλειο. Δεν ξέρω αν αυτό σε δυσκολεύει, γιατί είναι καλό ή κακό σαν ομαδικό. Ναι. Άθλημα, έτσι το θέατρο. Ξέρεις, αν ένας χωλένει, αν ένας κουτσένει και ο άλλος είναι σπρίντερ, χρησιμοποιώ όρους για να του στίβου, για να συνεννοούμαστε, σου δημιουργείσαι ένα κακό συνέστημα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη του θεάτρου, ας πούμε, ως πρωταθλητισμό, με όρους αθλητικούς. Ναι, ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Κάποιος είναι μπροστά, κάποιος είναι πίσω, κάποιος είναι άμυνα, κάποιος είναι πάγκο. Και εμείς θέλουμε καλούς παίχτες μέχρι και στον πάγκο. Γιατί αυτός θα μπει κάποια στιγμή και πρέπει να ανατρέψει το παιχνίδι. Νομίζω ότι οι ρόλοι χωρίζονται. Το ομαδικό πνεύμα νικάει πάντα. Ναι. Και πρέπει να είναι έτοιμοι. Και είσαι προστατευτικός και αλληλέγγυος. Και βέβαια. Καλά, δεν θα έκανες και την αφιέρωση την ημέρα που έπαιρνες τον Σταυρό Χόρν. Να κλείσουμε λίγο, δείξτε μας και το υλικό από σου έχει κάνει ο αδελφός σου, είναι πολύ ταλαντούχος και ο Νίκος ο Πανταζάρος, σου έχει κάνει εξαιρετικές φωτογραφίσεις. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι σε ξέρει. Εδώ είναι από την παρουσίαση που είχαμε κάνει στο WIS, με αυτή την πολύ ωραία φωτογράφηση, το Αργύρη Πανταζάρα. Τώρα νομίζω θα ακολουθήσει μια επόμενη εν ώψη των καλοκαιρινών παραστάσεων και από τη στιγμή που... με έναν τρόπο πάλι διασυνδέονται με την περιοχή. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που είναι σαν να κάνει σινεμά. Δηλαδή, εμένα με βοηθάει στη δουλειά μου. Όχι ως φωτομοντέλο, αλλά ως ηθοποιό. Γίνομαι καλύτερος ηθοποιός απέναντι από το φακό.
Και αυτό είναι μια συνεργασία που πραγματικά μετά δεν μπορείς να την αλλάξεις. Όταν δουλεύεις με τους καλύτερους, άσχετα αν είναι ο αδερφός σου, αν είναι ο ξαδερφός σου ή αν είναι κάποιος άγνωστος, θέλεις να συνεχίσεις να δουλεύεις μαζί τους. Είστε πολύ καλά παιδιά όλα, επειδή ξέρω την αδελφή σου πριν από εσένα. Ναι. Με τον Νίκο, τον Νίκο τον Παταζάρα, συνεργαστήκαμε για αυτή εδώ την πρώτη παρουσίαση αμέσως μετά την απονομή της μεγάλης αυτής τιμής στον Αργύρη, αλλά τον αξιοποίησα, δεν ξέρω αν σου το έχει πει, και σε άλλες φωτογραφίσεις για το περιοδικό. Είναι επαγγελματίας, είναι εξαιρετικό παιδί, σεμνά παιδιά όλα, παρά το ταλέντο τους. Μπράβο σας. Μπράβο στους γονείς σας. Να είστε καλά. Νομίζω έτσι, το φωτογραφικό του κλικ, αν μου επιτρέπετε, είναι, δεν είναι μόνο μια αποτύπωση, είναι πρόταση. Και εγώ το έζησα το Σαββατοκύριακο που έφτιαχνα το μοντάζ για το αφιερωματικό βίντεο. Ήταν πρόταση που θα με οδηγήσει για αυτά τα 10 λεπτά βίντεο που θα δούμε στην τιμητική βραδιά. Ήταν πρόταση από τον Νίκο. Λοιπόν, πολύ καλή επιτυχία απόψε. Ελεύθερη είσοδο στο Αχίλιο 9 και 4. Να είμαστε εκεί για να μεταγγίσουμε αγάπη και θαυμασμό στον Αργύρη τον Πανταζάρα. Και όσοι δεν βρεθούν για την πρωτοβουλία στους δραπέκτες. Όσοι δεν βρεθούν από αύριο στην Αθήνα που παίζει ο Αργύρης, και γι' αυτό το κάναμε σήμερα αναγκαστικά, θα θέλαμε να είναι και Σαββατοκύριακο. Ας έρθετε σε εμάς, Τετάρτη με Σάββατο, νόμιζα σε ήξερα. Α, ναι, βεβαίως, να το πούμε. Συγγνώμη που δεν το είπα. Βεβαίως, στις επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο παίζετε στον ίδιο χώρο. Ακριβώς.